Σήμερα λοιπόν είναι μια διανομή της αλληλεγγύης για όλους προς τους πληγέντες της Δυτικής Αττικής, η οποία γίνεται σε συνεργασία με το ραδιόφωνο 105,5 στο κόκκινο. Τι ακριβώς μοιράζετε? Μοιράζουμε τρόφιμα, μοιράζουμε καθαριστικά και νερά. Είναι περίπου στους 23 τόνους συνολικά όλη η βοήθεια, η οποία συγκεντρώθηκε μέσα από μια καμπάνια που κάναμε με το ραδιόφωνο 105,5, πανελλαδική καμπάνια με τη συμμετοχή δομών αλληλεγγύης από όλη την Ελλάδα αλλά και απλών πολιτών, εθελοντών, οι οποίοι στήριξαν και βοήθεια την προσπάθειά μας και γι' αυτό τους ευχαριστούμε. Ποια είναι η κατάσταση? Η κατάσταση είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, τη γνωρίζουμε όλοι, έχουμε δει την εικόνα. Η εικόνα δεν μπορεί να αποτυπώσει και το μέγεθος της συφοράς που ζήσαν αυτοί οι άνθρωποι, που είναι πολύ μεγαλύτερη. Είναι αναρθολογισμοί χρόνων, εδώ και 40 χρόνια, μια άναρχη ανάπτυξη με ασέβεια στη φύση και στο περιβάλλον που οδήγησε εδώ που οδήγησε. Ποια είναι η κατάσταση του κινήματος αλληλεγγύης? Τα κινήματα αλληλεγγύης που διαμορφώθηκαν και αναπτύχθηκαν κατά την περίοδο της κρίσης στη χώρα μας, αναπτύχθηκαν, ήταν μια εξαιρετική απάντηση αυτοοργανωμένη του λαού μας απέναντι στην κρίση. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν είναι κινήματα φιλανθρωπίας, είναι κινήματα αλληλεγγύης, ενεργοποίηση των πολιτών σε μια κατεύθυνση συμμετοχής του κόσμου, διεκδίκησης για μια άλλη κοινωνία, καλύτερη, και αυτό δίνει μια πολύ μεγάλη ελπίδα. Δεν είναι ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος, δεν είναι ότι κάποιες δομές φτιάχτηκαν για να βοηθήσουν τις ανύπαρκτες τότε δομές του κράτους, αλλά είναι ουσιαστικά συμβάλλουν και συμμετέχουν στη βελτίωση των δομών, στην προάσπιση των κοινωνικών δομών, στην προάσπιση των κοινωνικών κατακτήσεων, στον κοινωνικό έλεγχο και στην παρατέρω εξέλιξη. Το λέω αυτό γιατί κάνουν δουλειά μυρμηγκού, από τα συστημικά μέσα δεν έχουν αναγνωριστεί, κινήσεις φιλανθρωπίας φαίνονται συνέχεια, δεν έχει αναγνωριστεί αυτό το εξαιρετικό κίνημα που υπάρχει στη χώρα μας, το οποίο σημαντικά συμβάλλει, συμμετείχε στο δημόσιο διάλογο, στις διαβουλεύσεις, διεκδίκησε, απέτησε και πολλές από τις κατακτήσεις που σήμερα και του νομικού μας πολιτισμού, όπως είναι το άρθρο 37 για τις αγορές καταναλωτών και τη διαμόρφωση καταναλωτικού κινήματος στη χώρα, όπως είναι ο νόμος 4430 του 2016 κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, έγινε με την ενεργή συμμετοχή και συμπαράσταση αυτών των κινημάτων. Είναι η καλύτερη ελπίδα για να μεγεθυνθεί και να διευρυνθεί ο κοινωνικός χώρος στην Ελλάδα μας, για να αναπτυχθούν εκείνες οι απαραίτητες συνέργειες, οι οποίες θα δώσουν τελικές και ουσιαστικές λύσεις στη χώρα μας. Πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας και να συμβάλλει? Είμαστε αλληλεγγύοι για όλους. Στο Solidarity for All, το Form 4, solidarity4all.gr στο ίντερνετ, αλλά και στα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-38-01-921. Μπορεί να επικοινωνήσεις ώρες γραφείου με την αλληλεγγύη για άλλους.